Ξέρουμε ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες, παραμένουν δυναμικές και γι' αυτό απαιτούν και σύνθετες και δυναμικές απαντήσεις που θα ανταποκρίνονται στην κάθε στιγμή και ανάλογα με την περίσταση και τα δεδομένα. Παρακολουθούμε στενά και καθημερινά τις εξελίξεις σε κάθε επίπεδο. Όταν και όπου εντοπίζουμε αύξηση των κρουσμάτων, γίνονται αμέσως κατάλληλες ενέργειες, ώστε να προλάβουμε ακόμη πιο δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες θα αντιμετωπίζαμε αν δεν λαμβάναμε μέτρα ή αν τα μέτρα αυτά δεν τηρούνταν. Αυτή τη στιγμή η εικόνα στη χώρα μας έχει ως εξής. Από την έναρξη της πανδημίας στις 25 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την Κυριακή, έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 13.240 κρούσματα, εκ των οποίων σήμερα τα 4.089 είναι ενεργά και απομονωμένα κατοίκων τόσο εκείνα όσο και οι στενές επαφές τους. Επιπλέον, 1.573 συνάνθρωποι μας πήραν εξιτήριο από νοσοκομεία και 7.273 ανάρρωσαν κατοίκων. Από την 1η Ιουλίου, την ημέρα που άνοιξε ο τουρισμός μας, ως τις 13 Σεπτεμβρίου έχουν εντοπιστεί 1.093 κρούσματα στις πύλες εισόδου της χώρας, όπου έχουν διεξαχθεί 491.980 στοχευμένοι έλεγχοι σε σύνολο 3.827.400 εισερχομένων. Παράλληλα, συνεχίζονται από τους αρμόδιους συλλεκτικούς φορείς οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων, καθώς όπως αναφέρουμε διαρκώς, η εφαρμογή των μέτρων παίζει αποφασιστικό ρόλο στην επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας. Για τη εφαρμογή των μέτρων, η τήρηση των νόμων σώζει ζωές. Γι' αυτό και από την 1η Ιουλίου ως τις 13 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς 280.538 έλεγχοι, κατά τους οποίους καταγράφησαν 11.233 παραβάσεις, δηλαδή ποσοστό 4%, και επιβλήθηκαν 12.200 πρόστιμα συνολικού ύψους 4.806.940 ευρώ, καθώς και διοικητικές κυρώσεις αναστολής λειτουργίας 3.945 συνολικά ημερών για μη τήρηση αναλογίας ατόμων με τετραγωνικά και 357 συνολικών ημερών για μη τήρηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις επιδημιολογικά επιβαρημένες περιοχές. Την ίδια στιγμή έμφαση δίνεται και στην προστασία των συνανθρώπων μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Γι' αυτό και όπως είχαμε δεσμευθεί, έχουν πραγματοποιηθεί 56 έλεγχοι σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν 7 παραβάσεις και επιβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 36.000 ευρώ από μεικτά συνεργεία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Διεπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με επικεφαλής τον κύριο Σταμπουλίδη, και σε συνεργασία με την αρμόδια Υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Ειδικά σε περιοχές με έντονα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, έχουν πραγματοποιηθεί επιπλέον δειγματοληπτική και όχι διοικητική έλεγχη σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΗ σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων σε στοχευμένες περιοχές. Στόχος μας είναι, δρώντας προληπτικά, να ελέγξουμε τη διασπορά σε επίπεδο κοινωνίας και να προστατεύσουμε τους διαμένοντες δομές αυτές. Έτσι, σας ενημερώνω ότι από την 1η έως και 11 Σεπτεμβρίου έχουν πραγματοποιηθεί από κλιμάκια το ΕΟΔΗ, τον οποίο για άλλη μια φορά ευχαριστούμε δημόσια, 2.383 επιπλέον στοχευμένες δειγματοληψίες σε δεκάδες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων σε 10 περιφέρειες της χώρας. Έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια ασπίδα προστασίας για τους μεγαλύτερες ηλικίες συμπολίτες μας που είναι πιο ευάλωτοι στην νόσο. Τώρα, σχετικά με τα επιχειρησιακά, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι με βάση τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα, η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων τίθεται σε καθεστώς αυξημένης επιδημιολογικής επιτήρησης από αύριο το πρωί στις 6 και για 14 μέρες. Κατά την περίοδο αυτή θα ισχύουν τα ακόλουθα μέτρα για την περιοχή: απαγόρευση λειτουργίας χώρων εστίασης και διασκέδασης από τα μεσάνυχτα στις 7 το πρωί και ανώτατο όριο 50 ατόμων για τις δημόσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις και συναθρήσεις, εκτός από αυτές που στις οποίες εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες, όπως για παραδείγματα εστιατόρια, θέατρα, σινεμά. Υπενθυμίζεται ότι στις επιδημιολογικά επιβαρημένες περιοχές ανήκουν και παραμένουν οι περιφέρειες Αττικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Ρεθύμνου και Πάρου, συμπεριλαμβάνεται και Αντίπαρος, καθώς και οι Δήμοι Σαντορίνης, Βόλου, Ρόδου και Κο. Τώρα σε σχέση με την Αττική. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που ανακοινώνονται σε καθημερινή βάση, υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική. Επιπλέον, με βάση τα κριτήρια του αλγόριθμου επιδημιολογικού ρίσκου που τρέχουμε καθημερινά στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
Η περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σήμερα μεταξύ μετρίου και υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου. Βάσει των εργαστηριακών ευρημάτων εμφανίζει 3 κρούσματα σε 100.000 κατοίκους, που είναι μέτριο επίπεδο κινδύνου. Όμως, το αποτέλεσμα της εχνηλάτησης δείχνει ότι έχουμε μεγάλο αριθμό στενών επαφών αυτών των κρουσμάτων, είναι πάνω από τον εθνικό μέσο όρο και του συνοδεύει μεγάλη κινητικότητα εντός της περιφέρειας και μεταξύ των Δήμων. Επιπλέον, παρατηρείται αυξημένη επιβάρηση στις κλίνες ΜΕΘ, πάνω από 60% με αυξητική τάση, ενώ η αναγωγή του στα διάφορα μοντέλα αλγοριθμούς ρίσκου δείχνει ψηλότατο κίνδυνο. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, καθώς και την υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα της Αττικής, προχωράμε μετά από και από τις εισηγήσεις της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων για ανάγκη λήψης μέτρων στην ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί. Τα νέα μέτρα κρίνονται αναγκαία για έναν ακόμη λόγο. Την προτεραιότητα που δίνουμε στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και την ανάγκη να μειώσουμε τα επίπεδα κινδύνου διασποράς του ιού από άλλες δραστηριότητες πολιτών. Τα μέτρα έχουν ισχύ από αύριο 16 Σεπτεμβρίου ως 30 Σεπτεμβρίου και είναι τα εξής. Πρώτον, σε όλες τις συναυλίες που πραγματοποιούνται σε ανοιχτούς χώρους, τίθεται όριο πληρότητας 50%, δηλαδή μειώνεται από το 75%, και υποχρέωση για παρακολούθηση αποκλειστικά από καθήμενους. Επίσης, είναι υποχρεωτική χρήση μάσκας και απαγορεύεται το αλκοόλ και το κάπνισμα. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ζωντανή μουσική, δηλαδή τα κέντρα διασκέδασης με CAD 56301, 56301009, 56301010, 56301011, 56301012 που παρέχουν ζωντανή μουσική και τις κλειστές αίθουσες συναυλιών με CAD 9004, 10.09, η λειτουργία τους αναστέλλεται για 14 ημέρες. Τρίτον, όσο αφορά στη λειτουργία θερινών και χειμερινών κινηματογράφων και θεάτρων, τίθεται όριο πληρότητας 60% από 75% και είναι υποχρεωτική χρήση μάσκας κατά την είσοδο και έξοδο, όπως και κατά τη διάρκεια της παράστασης από τους θεατές. Τέταρτον, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους εργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς, και σε όλους τους ανοιχτούς χώρους συναθρήσεων, όπως πλατείες, στάσεις λεωφορείων, ουρές σε καταστήματα, όπου δηλαδή δεν μπορεί να τηρηθεί ο κανόνας του 1,5 μέτρου απόσταση. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση σε όλους τους συμπολίτες μας στην Αττική για χρήση μάσκας σε όλους τους υπόλοιπους ανοιχτούς χώρους. Πέμπτον, σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, είναι υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Επίσης, στις λαϊκές αγορές θα συμμετέχει το 50% των πολιτών ανακατηγορία πολιτών και θα υπάρχει απόσταση μέτρων 3 μέτρων μεταξύ των πάγκων. Ενώ υπάρχει δυνατότητα για παράλληλη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην ίδια περιοχή εντός της ίδιας εβδομάδας, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Έκτον, στα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθορίζεται ανώτατο αυστηρό όριο 6 ατόμων. Υπενθυμίζουμε ότι ο κανόνας των 50 ατόμων σε όλες τις αναθρήσεις παραμένει σε ισχύ, όπως και το άνοιγμα του λιανεμπορίου στις 10 το πρωί, με εξαίρεση τα σούπερ μάρκετ, τους φούρνους, τα καταστήματα τροφίμων. Ενώ η τήρηση των μέτρων θα ελέγχεται συστηματικά από το Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχων κατά του COVID. Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να απευθύνουμε ισχυρή σύσταση προς τους συμπολίτες μας άνω των 65 ετών, τόσο στην Αττική αλλά και σε όλη τη χώρα, για γενική χρήση μάσκας, καθώς και να αποφεύγουν δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους υψηλής συνάθρησης, δημόσιες υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, τράπεζες και ιδιαίτερα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γνωρίζουμε ότι ο ιός είναι ακόμη εδώ. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει καθολικό lockdown, κάτι που φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνεται επαόριστον, πολλές από τις δραστηριότητες συμβάλλουν στη διάδοσή του. Όπου είδαμε αύξηση των κρουσμάτων σε διάφορες περιοχές και τα συστήματα ελέγχου, οι αλγόριθμοι μας χτυπούσαν καμπανάκια κινδύνου, έγιναν άμεσα οι κατάλληλες ενέργειες. Τροποποιήθηκαν ωράρια, μπήκαν έλεγχοι στους χώρους διασκέδασης, έγινε υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους. Έγιναν παρεμβάσεις, οι οποίες απέδωσαν. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και στην Αττική. Η πιστή εφαρμογή των παραπάνω μέτρων θα συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη της πανδημίας, καθώς μια μεγάλη διασπορά του ιού στην Αττική αντιλαμβανόμαστε όλη την έκταση του προβλήματος που θα δημιουργούσε. Γι' αυτό πρέπει να προλάβουμε ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις. Να περιορίσουμε τις επόμενες 14 μέρες τη διασπορά, ώστε να κερδίσουμε και αυτή τη μάχη. Μέχρι να έχουμε το εμβόλιο, έτσι θα πορευόμαστε σε όλη τη χώρα. Πρώτο μέλη μας, στις αποφάσεις μας, είναι πάντα η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά σε όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες για τα λεγόμενα τοπικά lockdown σε επίπεδα Δήμων. Το έχω πει και θα το επαναλάβω.
η ανθρωπογεωγραφία και όχι μόνο των μητροπολιτικών περιοχών, άρα και της Αττικής, δεν επιτρέπει τη λήψη κάθετων μέτρων αναδήμου. Πουθενά σε παγκόσμια πρακτική δεν υπάρχουν πρωτόκολλα, εγχειρίδια διαχείρισης κρίσης για κάτι τέτοιο όσο αφορά υγειονομικούς κινδύνους. Η έννοια των τοπικών μέτρων στις μητροπολιτικές περιοχές έχει εφαρμογή είτε σε μεγαλύτερες των Δήμων χωροταξικής ενότητες, π.χ. δηλαδή σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, είτε σε επίπεδο περιφέρειας. Γιατί τι νόημα έχει, για παράδειγμα, η επιβολή αυστηρότερων περιορισμών στα καταστήματα εστίασης σε έναν Δήμο, όταν οι πολίτες πελάτες μπορούν να πάνε στους όμορους Δήμους, ή σε μια υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους σε έναν Δήμο, όταν υπάρχουν δρόμοι που είναι κοινοί για δύο ή περισσότεροι Δήμους και οι Δημότες ούτως ή άλλως κινούνται από Δήμο σε Δήμο. Η αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτητών κάθε Δήμου, και ειδικά στους Δήμους που παρατηρούμε ότι υπάρχει εστία έξαρσης, γίνεται σε διμερή απευθείας, και θέλω να το τονίσω αυτό, συνεργασία των υπηρεσιών της πολιτικής προστασίας με τους ίδιους τους Δημάρχους. Υπάρχει ένα πακέτο πρωτοβουλειών, ένα πρωτόκολλο που εφαρμόζεται τόσο από την πλευρά του οικείου Δημάρχου και των υπηρεσιών του, όσο και των ελεκτικών μηχανισμών της πολιτικής προστασίας, που επικεντρώνεται στις περιοχές αυτές για την εφαρμογή των μέτρων. Και το μοντέλο αυτό, πιστέψτε με, έχει λειτουργήσει τον τελευταίο ένα μήνα, σχεδόν 40 μέρες, με μεγάλη επιτυχία. Είχαμε Δήμους με 75 και πλέον ενεργά κρούσματα στην Αττική και μεγάλη διασπορά, που με την ενεργοποίηση και εφαρμογή του πρωτόκολλου διμερούς ευθύνης, σήμερα έχουν υποχωρήσει σε λιγότερα από 20 ενεργά κρούσματα. Και όλα αυτά χωρίς κραυγές, χωρίς πανικό, χωρίς στοχοποιήσεις, χωρίς δημιουργία αριθμιών στην όποια κανονικότητα των κατοίκων των συγκεκριμένων Δήμων. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, είναι πασιφανές, ξεκάθαρο, ότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό, σε ένα κρίσιμο σημείο της προσπάθειάς μας. Και για να βγούμε και τώρα νικητές, χρειάζεται να συνεχίσουμε να δείχνουμε υπευθυνότητα, επιμονή, αλλά και αποφασιστικότητα. Γιατί αυτό είναι ο μόνος τρόπος να προστατεύσουμε εμάς και τους γύρω μας, για να παραμείνουμε όλοι ασφαλείς. Και σε αυτή τη νέα μάχη εφαρμόζουμε τα μέτρα, μένουμε ασφαλείς, βγαίνουμε νικητές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε